Σε τι πάντως το θέμα της εθνικής αξιοπρέπειας ο κύριος Σούλης. Ιστορία με, το, με τη Ρωσία. Δεν τους άντησε. Δηλαδή, πες μου. Για ανεξάρτητη κυβέρνηση, για πρώτη φορά δεν είναι μερκελιστική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κάτι δεν είναι η Μέρκελ. Δύο λεφτά. Τώρα τι πρέπει να κάνεις, από είναι δύο λεφτά. Έτσι θα γίνει ο διάλογος. Έτσι θα γίνει η αντιπάθεση. Δεν θα γίνει με καλούς μαθητές. Με καλούς μαθητές. Με δυνατότητες γεωπολιτικές τεράστιες. Μισό λεπτό, δύο λεπτά να καταλάβουμε. Εμείς να είναι θυμωμένος ο κύριος. Να καταλάβουμε αυτή την επιλογή που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών. Να καταλάβουμε κάτι. Να καταλάβουμε κάτι. Τίτλος. Εγώ κατάλαβα ότι. Παντελή, περίμενε. Εγώ κατάλαβα απόλυτη τη συζήτηση που έχει γίνει. Ότι οι επιφυλάξεις και η διαμαρτυρία της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν υποχρεωτικά επί της ουσίας. Ήτανε, παιδιά, δεν θα μας ρωτήσατε. Εάν είναι, δεν μας ρωτήσανε και ως, από τώρα ξέρω, θα μας ρωτάτε, παιδιά, είναι άλλο. Και άλλο είναι ότι εμείς αλλάζουμε προσανατολισμό και είμαστε με τους Ρώσους και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γερμανοί τι έχουν καταλάβει, ότι η Ελλάδα με ΣΥΡΙΖΑ φεύγει από την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης και πάει και κολλάει στον Πούτιν, αυτό έχουν καταλάβει. Ή το θεωρούν αμαρτία αυτό... το ότι τους είπαμε ρωτήστε μας για μας. Αυτό νομίζω ότι έχουν καταλάβει από τις δηλώσεις που υπάρχουν από την Ελλάδα. Μας. Ότι αλλάζει η γεωστρατηγική πολιτική της Ελλάδας όπως υπήρξε τα τελευταία 70 χρόνια. Διότι εάν είναι παιδιά, δεν θα παίρνετε αποφάσεις χωρίς να μας ρωτάτε. Είχε δίκιο Τσίπρας. Τα ρωτάτε. Θα λέμε τη γνώμη μας και τα λοιπά. Η Ελλάδα, η Ελλάδα παραμένει στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει το δικαίωμα να ασκεί πολυδύναμη εξωτερική πολιτική προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Είναι σαφές. Δεν θα πάμε πίσω από επιλογές που είναι καταστροφικές. Δεν υπάρχει θέμα ότι η Ελλάδα δεν ερωτήθηκε, πιστεύω, γιατί υπάρχει πρέσβη στις Βρυξέλλες. Σε άλλη κυβέρνηση η Ελλάδα. Για άλλη κυβέρνηση. Αυτά τα περί ανεξαρτησίας είναι ανέκδοτα. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα. Ισότιμοι στην Ευρώπη. Όχι μερκελιστές. Βεβαίως και ισότιμοι. Όχι μερκελιστές. Επαναλαμβάνω. Όχι σειρώμενοι σε πολέμου. Επαναλαμβάνω. Όχι σειρώμενοι σε πολέμου. Ακούστε, κύριε φίλε.